Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλόγησον Θεός ο πάντοτες νικαίοι, εις τους αιώνας αιώνων. Αμήν. Πατρικών ευλογία του Ψήφιου, εσχέτου του Θεού του ουρανού, αυλισκήσετε. Καλήθηκε Κυρίω, αντιλή Θεοί, με τα πολλά μου τραγόντους, ενδυναμένης αυτού επισκιάστηση και ύπνος πέριγας αυτοιοποιείς, όπλο η γνώση σε η αλήθεια του. Τι μου είχε από όμως και λίγου, από μέλους πεδοπέρας, από μάγματος ενσκότη και παραμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μας ημερινού. Εσύ με υπουργή της δουλειάς, κυπριάσαν δεξιώσεις, προσέφερε ούτε γη, γη, της οφθαλμής του μεταβλήσης και ανταπόδοση αμαρτωρών όψης. Ότι εσύ κυριοποιείς μου, το λίγο τράτη να διεύσουν, πού προσελάσσουν τον Σεγγεκά και μάχη πού εγγύει τις πραγματίσεις. Ότι τις αγγέλης αυτές εμείς σε περισσού, του διαφυλάξεις ο μάχης εμείσου, εμπειρών αρχίσε, μήποτε προσκόψεις προσπίθων των πόδων σου. Επίας νίδα και βασιλίσκο να επιβήσει και καταβατήσει λάρουντα και δράκοντα. Ότι επιμήπησε, κηρύσουν αυτόν, σκεπάσουν αυτόν ότι έγνω το όνομά μου και κράξτε πρόσφε και παππούσε να έρθουμε για αυτήν την θλίψη. Εξελούμε αυτόν και δοξάσουμε αυτόν. Μακρότερα μερών εμπλήσω αυτόν, δείξω αυτόν και σε τίγα λίγο να πέθεσω. Βίδι και πνάστηκε Θεό ημών. Για ήγκε σε όλα στον όνο με σε κατήφους και λιμένα έχουμε και πρέζε πρόσφε που σαν άδικες Θεών Θεοτό και αν ήρθε αυτή τον πιστόν η σωτηρία. Ευλογητός, Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου, τον Αγίον ο Φόρος Παραδείσου, εύρωχα εγώ την οδόδια της μετανοίας, το απολωνός προβατών εγώ ημίν, αλλά κάλεσε με σου τι και σώσον με. Ευλογητός, Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου, ο Πάλεμεν, εκεί όντων πλάσες με και η εικόνη σου διατιμήσες, παραβάσει εντολής δε πάλι με επιστρέψες, εις γύρι εξής ελήφθην, σου καθομίας είναι επανάγκαγε, το αρχαίο κάλος αναμορφώσαστε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου, εικόνη μη της αριθμόξου σου, είχες δείγματα φεροπτεσμάτων, και κτήρισον το σοπλάσμα δέσποτα και καθάρισον ζίας πραγμία και την ποθήνη πατρίδα παράσχουμη παραδείσου πάλι πιο πολύ ήτιμε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξούν με τα δικαιώματά σου και τον αυλό του Θεού κηρύξαντες και σφαγέστε δε σου σπεράβνες και προσδοήν την αγύρω άγιοι και αηδιό μετατεθέντες του τον εκτενός μαρτυρές εθίσαστε οφνημάτων λύσιν ημίν δωρήσαστε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου ανάπαυσον ο Θεός τον δούλο σου και κατάταξον αυτόν εν παραδείσο, όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε και οι δίκαιοι εκλάμψους οι ως φαστήρες τον και κοιμημένον δούλο σου ανάπαυσον παρορών αυτού πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμβές της μιας θεότητος ευσεβώς υμνησομερβώντες, Άγιος Υι, ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάρχος Υιός και το Θείον Πνεύμα, φώτισον ημάς πιστεί λατρεύοντας και του αιωνίου πυρός εξάρχων. Μην χαίρεσε μνή, η Θεός ατιτεκούσα εις πάντων σωτηρίαν, διείς γένος των ανθρώπων εύρατο την σωτηρία, δια σου ευρημεν παράδεισον, Θεοτό και αγνή, ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Και ανάπαυσον την ψυχή του δούλου σου. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελέος σε δεομηθά σε πάψον και λέησον. Υπόσχεω την βασιλεία του ουρανών και άφησε των αμαρτιών αυτού παρά Χριστό το αθωνάτο βασιλεί και Θεό ημών αντισώμεθα την Κυρίου δεηθώμεν. Ο Θεός του πνευμάτων και πάσης ερχόσου το θάνατο πνεύματι σας
τον ενδιάμα καταργήστε στη δίδοκον του Ισάκρος, αυτός, Κύριε, ανάκοψον την ψυχή του κειμένου σου, Θεοδωρή του Ιερομονάχου, Παδερφού και Συντρού γενωμένου ημίν και τάξουν αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λίπη και συναρμός, Παναμάρτημα το παρά του παραθέν εν λόγω ιέρου εδιανία, ως αγαθός εκπάμπος των συγχώρουσων, ότι ούτως αλήθεια. Κύριε Δεϊθόμεν, ο θυσία άρθε στη ζωή και ανάψει με δούλους Θεοδωρή του Ιερομονάχου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να πέμψω την άγχος Πάτρε και το Παναγίο και δόξα πνεύματι, νίκαια η της του αιώνας των αιών. Αμήν. Στην ανάπαυση σου, Κύριε Μόρ, με τα δικαίωμα των δούλων σου και τούτων κατασκήνων σε βλέσου, καθώς γέγονται παρολών αυτού, ως αγαθός και φιλάνθρωπος τα πλημελήματα, τα εκούσε και τα εκούσε και πάντα την αγνία και γνώση φιλάνθρωπε. Όσο Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Πάντα την αγνία και γνώση φιλάνθρωπε. Και Υιό 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 δικαιωθήσαν τις δόκιν της του Χριστέτσα. Ιδούγα να νομίσουν και να νομίσουν τις έμιμοι του, ιδούγα να νομίσουν τις άρθρες, τα άρθρα και τα σπιφία της ουσάς. Ραντίες μέσω πριν καταριστήσουν, μη και υπηρεθιών να κρατήσουν. Τα κουτίς με αγαλίσκεψουν στην αγκαλιά σου, Θεός τεθατρωμένο, πάχος του Χριστός από τον αμαρτιό μου και πάσαν ψάρτων. Τα αρθίαν τα δάρτια του νεκρού και πνεύμα εαυτές εξετάσουν. Μία από τους προσώπους του πνεύμα στο Άγιο, μία δεν έχεις ακού. Από το γαλλιά σου κύριο και πνεύμα και με το στηριχτό μου. Διδάξουν όμω θεσσαι του ουσία ή σε ψευθέψει. Κρίστε με έτσι μάτων θεό, ο θεό του τρία αγκαλιά στην γλώσσα του δικαιοσύνη. Κύριε, είδα κύριε Μαγίτσο στον Άννα τη Μέση, ότι ήθελε σε τη σία το θάρ, όλο καυτό με το και οδική. Τη σία το θεό, νέο σε μέρο, καρδία, στη δεσμέ και τη θαπανιμένη του όσου και ξεδρώσει. Αγάπη κύριε, διαδοχή στην Σιόν και η εικόνα τη τότε δοκίσαι αίτιος αναπράγει πρώτα. Τότε εστρέωσου μόσου. Εν το θλίβες τα έλα εις άκουσον των αδεινών, Κύριε Συγκράζον. Εις αδεικής άφαρτος ως Θείος Πόντος εγίνεται, κόσμου νούσου του Μαθαίου εκτός. Κόψα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Αγίου Πνεύματι τιμή και δόξα ως περ Πατρί πρέπει άμα και Υιό. Για τούτο άσομε τη Τριάδη μονοκρατορία. Πρεσβείες τον Αγίο σου, Κύριε, ανάπαυσον την ψυχή του δούλου σου. Σωστότερο Θεό μετά της ηλικίας μεθεξέως, τον μεταστάντα αξίωσον και κατασκήνωσον εν δεσκήνες δικαίων. Εν μονές Αγίου σου εν της επουρανής σκηνόμαση, οι εσπλακνίες σου πάρουν ως τα πλέσματα, και παρέχουν αυτό την ανάπαυση. Η ψυχή ερβαίνουν ανομήματα και παρέχουν αυτό την ανάπαυση. Ήσα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υπέρ τα ορώμενα τα σάσωτερ επαγγέλματα, οφθαλμός σου τε θέατε και ού σου κύπουσε, και επί καρδία μηχανεύει δέσποτα, ον της προσυνεστάτης μεθεξέως τυχήν ευδόκησον, τον προσέμε τα χωρίσαντα και παράσου ζωή την αιώνιον. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Χριστόν εκδισόπισον των σών τόκων και προπάρτενε την των πτεσμάτων συγχωρήσιν δούνε το δούλο σου. Χριστός εν Θεοτόκον ευσεβώς κηρύξαντι και λόγω αληθή δογματίσαντι και της λαμπρότητος των Αγίων και Θεοτρότητος αξίως εν τη βασιλεία αυτού. Έτ και έτ η εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, έτ η δεάμεθε υπέρ μακαρίας μνήμης και έλειον απάψη της ψυχής του κεκαιμένου δόλου του Θεού Θεοδωρή του Ιερομονάχου και υπέρ της κορυφήν αυτών πάθη με ειμαι ακούσεντε και ακούσιον. Υπέβηνας θάνατον εκούσιον κατά δεξάμενος δια τούτο δεόμεθα της εις ευπλαγνίας μέτοχον ανάδειξον της βασιλείας σου. Πίστη το προσέμε τα στάντα και του γλυκητά του σοκάλους, τούτων καταξίωσον φιλάνθρωπε. Ωραία, και ο και η πνεύματι,
δρόμο το φρουκτό και φοβερό, βήματι το σώμα αρεστώτες, οι απαιώνους νεκροί, ψήνει το να μ' απέμπομαι, της ειδικαίαν σωτή, και επιθυάν εκνέχονται δικαιοκρασία, τότε πείσαι δέσποτα Χριστέ του δούλου σου, πίστη του προσέφετα στάντος και της αηδίου τρυπή σου και μακαριότητος αξίως σου. Και νυν και αη και σώνες των αιώνων αμήνε, εδώ την αυτασίαν δε και την ανάσταση της πιστής χαριζόμενων και τη αθανάτου, δόξη στεφανούντα σε τους μεγαλύνοντας όνει, δυσοπούσα μη πάυση, του τον ερφωτή κατατάξε, της αυτού λαμπρότητος Θεόνυφε. Επί και έτσι ειρήνη του Κυρίου Βρυθόμεν, επί θεόμεθα καρμακαρίας μνήμης και ανίου αναπαύσεως της Υκλήσου και κινημένου του του Θεού, Θεοδωρή του Ιερομονάχου, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό, πάμπλημένοι με ακούσιονται και ακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού, εν θα ειδικαί ένα πάγον και τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεσιν των αυτού αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο, Βασιλεί και Θεό ημών της όμεθα, του Κυρίου δεηθόμεν. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση, το συγκεκριμένο Δήμος του Θεοδωρή του Ιερομονά, ο Χριστέ ο Θεός ημών, και σε τη δόξα να αναπέμπομεν, σε τον λαό σου Πατρίου Παναγίου και αγαθέπιζα του Ιερός Πνεύματι, νίκη αή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Την εκμαλωσία σιών εξήρου εκ Βαβυλώνος καμέ εκ των βαθών προς ζωήν ευχής οδόγε. Εν τον νότο εις πύραν της δάξης. Και γινώσκον η φύση των ανθρώπων, η δημιουργή σας σε εκεντεύομεν Χριστέ ο Θεός, τον μεταστάντα εξημών ανάπαυσον, εν θα πάντων εστί εφρενωμένον η κατοικία, εν σύ δοξάζει σου τη Θεότητα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, υψώσος εν το τάφος, άνθρωπος δυνάμια ειδήτω σου, ο Θεός εξ ανέστησας τους εν τάφης υπνούντας, ασυγήντος θύμνος υπροσφέροντας, βιοβόμες η Χριστέ ο Θεός, το μεταστάτα εξ ημών ανάπαυσον, εν θα πάντων εστί εφαινομένον η κατοικία εσύ, δοξάζεις σου τη Θεότητα. Ενίκαι, αίκαι, εις τους αιώνας των αιώνων, να μην λαμβάνω νοήτης ευρωστά του στάτων, φέρνους Θεότητος, ομιλούς, ταχύτατη, της ανθρωπονουσίας, Θεοτό και πάντας και πιστάμεθα, διό τους οδησόφιν, Υιό και Θεό, αν το μεταστάτων εξήμωνα βίζεστε, έθα πάντων εις την εφερνομένων η κατοικία να νη, δοξάζουν σε την Πανάμον Πόλο. Σπόζοντος για του δε θανάτου, ο κράτος γλυκότος και καταργήσαντος αυτού, τη δυναστεία την πολυχρόνιο, διός εικετεύουμε τον μεταστάντα κατάταξο, εν σκηνές των Αγίων σου, εν δικαίων αγρότηση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, η δικαίωση νητέ αγιασμός ημιν γέγονας, και ψυχών απολύτρωσης, πατρίς γα προσήγαγες δικαιωμένους και λελυτρωμένους αναδεξάμενος ημίν το οφειλόμενον επιτίμιον και νυν εκδισοβούμεσε τον μεταστάντα ανάπαυσον εν χαρά και φεδρότητη ευεργέτα σωτήριμον. Και η κυρσόνα στον Θεόναβιν, ρίσες οι επόμενοι των τριγόρων παράνομεν, Θεοτόπου γνωρούμεσαι, Θεόν καρία γέννηκα σε σωματωμένον, απεγνωρίτως και τίτρος άνεπον ημάς, τους εσμαλώτους της παρατώμασι, διόνιν της οκούμεσαι, στον μεταστάντα η κέπτη σου, εσυγείες ελάμψες η καταβλάσε πανάκραντε. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν,
Κύριε Μέθετε Μαρταρία, μνήμη και ονειώνα πάση τη ψυχή σου και κοιμημένου του Λου του Θεού, Θεοδωρή Κύριο Μονάχου και υπέρ του συγχωρηθεί είναι αυτό. Πάμπλημένη με θυσιόν δε και ακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχή να σου, έρθα η δίκαιη αναπάγονται τα ελέη του Θεού, την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αφού αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών επισώμεθα, του Κυρίου δε υπόμεν. Ότι εσύ ανάκτησε η ζωή και η μακαρία ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου του Θεοδωρή του Ιερομονάχου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε σε τον άρχιστο πατρί και το Παναγίο και αγαθό τη ζωή σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αντί, είμαστε με δαβητικός, άδωση σωτήρ μου, φρύσε μου την ψυχή και γλώσσα εις δολίας. Της ελληνικής ζωή μακαρία εστί, θεϊκό έρωτη και αδημένης. Και Αγίου Πνεύματι, Αγίοι και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγίου Πνεύματι, πανσωστική αιτία, η τενή του το καταξιαπνεύσει, δάχει εξαίρετο τη γης πτέρη, αύξη τα διάνο. Ευχαριστία στον Αγίο σου, Κύριε, να παθώ την ψυχή του δούλου σου, εγκρίτου σου προσώπου, Χριστέ, τον μεταστάντα ως εκτήρμο κατάπιασον, σκηνώσας εις τόπον γλώης, επιδάτων της εις άκρευνους και θείας αναπαύσεως. Εκόλουθος της ορυκτής Αβραάμ του προπάντορος, έντατο φως σου καθαρός εποπτεύεται και προχαίονται επί Ιησύς Χριστότητος. Ένθα περιχορεύουσι τρανός αγαλώμενε, και τον δικαίο χωρίε περί της συναγαθότητα. Μεθόν αριθμίσας τον οικέτη σου παράσπλη το μεγαέλαιο και φιλάνθρωπον, διδός ωραιότητε του σου κάθος ελάβεστε και της γλυκίας και δερνείς με τους εασού απολάμητε και τρυφά καθαρότερον. Έθα περί του θρόνου σου χορεύου συνάγγελοι και των Αγίων οι δήμοι χαρμονικώς περιέχουσι. Μεθόντος ο δούλος την ανάπαυση παράσκου και μέγα ελαιός. Ο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, όπου των προφητών ο χορός των Αποστόλων και Μαρτύρων δικαιοθέντων το σωσοτήριο πάθη και το αίματι. Διού εξηγόρασας τον εχμάλωτον των άνθρωπων εκεί τον πίστη κοιμηθέντα ανάπαυσον ως φιλάνθρωπος συγχωρών και τα πτέσματα. Μόνος γαράν αμάρτητος εν γη πολιτεύεσαι, Αγίος μόνος και μόνος εν τεθνεός είναι ελεύθερος, διότος ο δούλο την ανάπαυσιν παράσχου και μέγα ελεός. Όχθης εν διέτοιμα Θεόπρεπες Παναγία, Θεόν γαρεχώρησας και Θεόν εγέννησας αβυρόγαμε, πρωτονόμενον εν της ηλουσίες, εν μία τυποστάση δε, αυτον τον δυσόπισο τον μονογενή και πρωτότοπον, το σέπαρθεν ανάμωμον και μετά τον τόπο φυλάξαντα. Σε εκείνα να πάψε, το πίστη κοιμηθέντος εν φωτή, την εναχειρά του φεδρότητη και μακαριότητη. Την εχμαλωσία σιών εκπλάτης επιστρέψας, τα μέσω της ζώσων εξαίρων του ολοπαθίας. Ως το σπύρον θλίψης νηστείας με τα δακρύων, ούτως χαρός γράψας εν τράγματα ιζωτροπίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Αγίω Πνεύματι πήγη του Θείου της ευρισμάτων, εξού σοφίας ήμεσης φόβος αυτού ένεσης, δόξα τιμή και κράτος. Επιτελείες μου να Ιησού Κύριε αναλούς την ψυχή του δούλου σου, ενεπομένους ουράτης ευστολούμων εαθανατέ και δόξα τους ειδέτες νεκρόσεως και θωρός θανάτου,
τους ανθρώπους λυτρουμενός και ως οπέλος να λύσει πάρουν αγγέλωτο και επιγίνε με αυτό τη λόγη και του δούλου σου τρέσιγοντα τα δοσανά πάνσο. Ψυχή αυτό ένα αγαπή θα βλεστήσετε το ακυράτο σου κάλλι και γλυκή ελικασμό της ισορεότητος. Ακτίζει με λάντεστε την προσέ με τα στάντα αγαθέ καταξίωσον. Ένα είδο πρωτοχυσία τη πρωτοφανία σου. Συναγγέλη πορεύοντα περισέ τον δεσπότη και βασιλέα τη δόξη και κύριο. Όχι, αλλά και ο και ο πνεύματι. Σα τα πάλι τον έχουν τον ωραίο τη μεγάλο πρεβία. Στου αγρό ανελειπή πλουσία τη ιστορικό. Μπροσέ με τα στάντα ω θεό κατασκήρεσον. Η χώρα των εκλεκτών σου ετώ από ανέσεως εν το οίκο της όπλης σου εν του μη παραδείσου έστω τον πατέρον ημώνιος εσπάνος. Και στους αιώνας των αιώνων να μην νόμου του πληροδοτήτης των λυτρωτής αγαγελόμενων που γαρεγένετο της πλήνε νόμο δικαίωσης. Αλλημάς ο Χριστός νης θα προθεί σε δικαίωσε ως νέακος απαρησίαν, ως μήτερ οικέτευε, τον Υιός των έσπραχνων, την ψυχή να αναπαύσε, του ευσεβώς με τα στάντους πανήμι. Κορυφήνε αυτό, παμπλημένη με ακουσιόντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχή αυτού εν θα ειδίκει εν απάγονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφηση των αμαρτιών αυτού παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεοί μόνα της όμεθα του Κύριου δεηθόμεν. Φωτισή ανάστηση στη ζωή και η μακαριά ανάστηση και κειμένου λόγου του Θεοδωρή του Ιερού Ανάπου. Αδελφού και στους Υπουργούς μου γιονμένου πιστεύω και όσοι μόνοι και δόξα να τα εμπόμενε σήμερα από σώμα του Παναγίου και αυτό και το οποίο σου με ρωτήν και αιώνας των αιώνων. Εθνιώτης Θεός μου, Εθνιώτης με πειράζει και στις δουλές του έγινε και εγώ τα πεπιτώ σε πήρε το που με τούτο. Συμβίσκονται σε όλοι ενηθήτως αντί πριν εκπαιστήνει ο σκόρτος. Συγκόψει καρ' Χριστός, αυχένας αυτόν τον Ιβασάντο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την οίκαια οίκαια εις τους αιώνες των αιώνων να μπει. Αγίο Πνεύματι, τόσε τα πάντα, φως εκφωτός, Θεός Μέγας, Συ Πατρί υπνούμεν αυτό και το Λόγο. Πρεσβείες των Αγίων Σου, Κύριε, ανάπαυσον την ψυχή του δούλου Σου, βασιλικός μη υπέγραψες ελευθερία βαφές, ερυθρές τους δακτύλους σου, αίματος σας δέσποτα και πνίξας ο αίματι και νυν σε πίστη κατοικετεύομεν πρωτοτόκη σου συναρρύθμισον και τον δικαίο σου της χαράς αξίωσον επιτυχήν τον μεταφυτίσαντα προσε τον εσπλάχνο. Η ψυχή αυτού εν αγαθή θα βρίσκησετε ιεραρχή σε ποιος άνθρωπος αγιαστή σε αυτόν. Προσφορά του σε μήνα χάστο πατρί των άνθρωπων, τη τώρα εξαιρούμενο. Το μεταστάντα ούνο συνάνθρωπο, σε τι των ζώων των χώρε κατάταξον. Έρθε η χυμαρή τη τρυφή προχέονται, θα πηγε τη αγιδιότητο. Σαν να βρει το νοσί, δόξα πατρί και ιό και γερμαία τη. Βάθη σοφία αρήτου σου, οδοθετεί στη ζωή. Και προβλέπεις τον θάνατο, τον προσβείον έτερον, εντοικίζεις τον άνθρωπο, όν προσελάβει την γη κατάταξο, επί υδάτων της εις αναπάψεως, εν τη λαμπρότητη των Αγίων Κύριε, θα φωνεί της αγαπιάσεως και της ενέσεως. Και νίκαια είκε εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Όσοι λαβούσα τον αναρχό, λόγω Θεού και Θεόν, η θρική παρησία σου, εκενώσει και τελε, κατατάξε τον δούλο σου, με τα χωρία ή ακατάλληλος, εφαινομένο και έφημου το Θεό. Έλα να προβέλθουμε, και είδε ξεμίζονται και ομίλιο κλικής, ήχος εορτάζοντος, Θεογεννήτρια. Έτυχε πλήρη καταπαναγία και αγαθό, ο οποίο πνεύμα την νύχια ει, Ιησούς αιώνας
Μακάρι το Πνεύμα Θεού, ότι αυτόν έστειλε η Βασιλεία των ουρανών. Μακάρι μεν τούντες, ότι αυτοί παρακτηθήσονται. Μακάρι πραείς, ότι αυτοί πληρονομήσουν σε τη γη. Μακάρι τον όδες και τις όλες της δικαιοσύνη, ότι αυτοί γορταστήσονται. Μακάρι ελεήμανες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Νίστητη έσπορ κρέημον, καθώς ο μνημόνευσας του Χριστού εν τη Βασιλεία των ουρανών. Μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται, πάντες υποβούμενοι των Θεών εκείρευνησονται εν αυτό εν τη Βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είναι οποίοι ότι αυτοί Θεού κληθήσονται, ασκήσει δουλεύσαντας οι Χριστέ και ορθοδοξία επί της γης, δόξα σον σωτήρ εν της ουρανή. Μακάρι δε διωμένη και δικαιοσύνη σωτήρ αυτόν εστίν η Βασιλεία των ουρανών. Εμπίστη και ελπίδη Θεοπρεμός και αγάπη ζήσαντα επί γης, δόξα σον σωτήρ εν της ουρανή. Μακάρι εσ Θεότανον και δίσου συνημάς και διώξει κήπους που απονειρών ρήμα καθημών ψευδόμα και ανεκαιρέ μου. Ανάπαυσον το δούλο σου ο Θεός μετά τον Αγίον ως αγαθός εν τη Βασιλεία των ουρανών. Χαίρετε και ευαγιάστε το μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Ο κόσμος λοιπόν λάμβανε σε σεμνή πολιτεία ζήσαντα ευσεβώς, δόξα σου σωτήρ εν της ουρανής. Όσο προσεήτε ρε οι Άγιοι Αγίοι Πνεύματι, εμεί εν της αρχίδαν οι εσεβείς, επόμενοι Χριστίος εν της εις, προς όποιους δοξάζομαι εν ευλαβώς. Την οικαία οικείς αιώνας των αιώνας αμήν, πάντες μακαρίζομαι σε αγνή, ας πόρος βρέτε και σε τσαρκίστε βασιλέα των ουρανών. Η ψυχή αυτού εν αγαπήσα πλαιστήσετε. Ρώσκομαι. Προσέχερη και κράξομαι ο Θεός μου. Ουφία. Ως Θεσσαλονικής πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ούθελο ημάς αρνώ υπέρ το κεκοιμημένο να μην λυπήσετε καθώς και είναι πύρνοι έρχοντες ελπίδα. Ήγα πιστεύουμε ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός του συνηθέντας για του Ιησού άξις είναι αυτό. Τούτο γαριμήν λέγουμε λόγω Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες υπερηλυπόμενοι στην παρουσία του Κυρίου, ού μη φτάσουμε τους κοιμηθέντας, ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσμα την φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιν γη Θεού, καταβίσεται απ' ουρανού και νέκροι εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον, έπειτα εμείς οι ζώντες υπερηλυπόμενοι, άμα συνάρτησα παγισόμεθα εν εφέλες, εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίου εσώμεθα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Μία ορθή ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Το πνεύμα Ιησού. Δίκουσα τα Ιωάννη τα Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξαση Κύριε, δόξαση. Είπε ο Κύριος προσελιθώντας προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν αμιλεύω ημίν, ότι ο τον λόγο μου ακούων και πιστεύων το πέψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν και έρχεται, αλλά μεταβεύει και είναι του θανάτου στην ζωή. Αμήν αμιλεύω ημίν, ότι έρχεται ώρα και νυνεστή, πότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού, και οι ακούσοντες ζήσονται. Ως Περγάρο Πάτηρ η ζωή είναι εαυτό, ούτως έδωκε και το Υιό ζωή είναι εαυτό, και έτσι ουσίαν έδωκε εαυτό και χρήσιν πειν, ότι Υιός ανθρώπου εστί. Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα, εν οι πάντες οι εν της μνημείς ακούσονται της φωνής αυτού, και πορεύσονται, οι τα αγαθά πείσαντες εις Ανάστασιν ζωή. Οι δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάστασιν Χρήσεως. Που δίνομαι εγώ πείνα ποιο αυτού δεν, καθώς ακούω κρίνω και η κρίση σε μη δικαία εστί. Ότι ο ου ζητώ το θέλημα το ημών, αλλά το θέλημα του πέμψαντον με πατρό. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
Ελέησον ημάς ο Θεός και δεν το μεγαλειώ σου διαμεθά σε πάκρου και ελέησον. Τέτοι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και ονείων απαύσε της ψυχής και και κοιμημένου δούλου του Θεού Θεοδωρήτη Ρωμονάχου και υπέρ της κορυθήνε αυτών παμπλημένη με ακούσιον δε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξης της και αυτού εν θα ειδίκει εν απάγονται τα λέει του Θεού την Βασιλεία του Ουρανών και άφησε των αμαρτιών αυτού. Παρά Χριστό το Αθανάτο Βασιλεί και Θεέ ημών τη σώμεθα και Κύριο δε ηθόμε. Κύριε ο Θεός ημών, εξ εις η αίρετο σοφία δημιουργήσας πάντων άνθρωπων εκ του φως και τούτων αναμορφώσας εις είδος και κάνος και εξορέησας εις τίμιο και ουράνιο θύσμα εις δοξολογία και ευπρέπεια της εις δόξης της Βασιλείας. Δια το κατοικόνα την καθομοίωση τούτων παραλλαγήν την εντολίδα παραβάντα του σου προστάμματος και μεταβαλώντα της εικόνος και μη φυλάξαντα και δια τούτο η γραμμή του κακών αθάνατον γέννητε φιλανθρώπος εκέλευσα στην κράση και την μίξην τάχτην και τον άρητών σου τούτων δεσμών ως Θεός των Πατέρων ημών το Θείο βουλήματι αποτέμνεστε και διαλύεστε ώστε η μεν ψυχή εκεί σε χωρί ένθα και το είναι προσελάβετο μέχρι της κοινής Αναστάσεως. Το δε σώμα εις τα εξών συνετέθη αναλύεστε, διά τούτο δεόμεθα σου του ανάρχου Πατρός και του μονογενού σου Υιού και του Παναγίου και ομοσίου και ζωοποιός πνεύματος είναι μη παρήδης το σώμα πλάσμα καταποθήνεται η απολία. Αλλά το μέν σώμα διαλυθήνε εις τα εξών συνετέθη, η δεν ψυχή καταταγήνε εν το χώρο των δικαίων. Ναι, Κύριε ο Θεός ημών, νικησάτω σου το άμετρον έλεος και φιλανθρωπία η ανίκαστος. Και είτε υποκατάρα πατρός ή μητρός, είτε το ιδίο αναθέματι υπέπεσε ο δούλος ούτως, είτε την άτων ιερωμένων παρεπίκρονα και παραπού δεσμονάει τον εδέξετο, είτε υπό αρχιερέως βαρυτά το αφορισμό περιέπεσε και αμελία και ραθυμία χρυσάμενος ουκέτ και συγχωρήσεως, συγχώρησον αυτό διεμού του αμαρτωλού και αναξιουδού σου και το μέν σώμα αυτού εις τα εξών συνετέτου διάλυσον, την δε ψυχήν αυτού εν σκηνές Αγίων κατάταξο. Ναι, Κύριε ο Θεός ημών, ότι εις Αγίους σου μαθητές και Αποστόλης την εξουσίαν τάχτην τους, ώστε των αμαρτημάτων την ώρα την άφεσιν και υπόν. Όσα αντίστητε και λύστε είναι ώστε δεμένα και ελεγημένα. Δι' αυτόν δε και εις και εις ημάς ή και αναξίους ως αυτός και τελικά δωρεάν φιλανθρώπος διαβιβάσας, λύστον τον κοιμηθέντον δούλο σου Θεοδόρη των ιερομόναχων αδελφών και συλλογών γενόμενων ημίν του ψυχικού και σωματικού αμαρτήματος και έσω συγκεφορημένος και εν τον ηνεώνη και εν το μέλλοντι πρεσβείες της Παναχράντου και υπαρθένου συνήθρος και πάντους των Αγίων. Αμήν. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση με δούλου σου, Θεοδωρήτη Ρωμονάχου και ο Θεσμών, Χριστό ξαναπέμψε στον άρχος Πατρί, για το Παναγίο και το δόξο πνεύματι, νυν και αίγνη στους αιώνας του λαού. Αμήν. Πατεριότατε Πάτερ και Δέσποτα, Σεβάσμιοι Αρχιερείς, Κύριε και Πρόξενε της Ελλάδος, Σεβαστοί Πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, πιστάμεθα να κρίζονται εσύ, πρώτους επί τους κοινώματος του αγαπητού αδελφού ημών, Θεοδωρήτου Ιερομονάχου, ως ο Κύριος ημών, πρώτου τάφου, του τετραημένου φίλου Αυσού Λαζάρου, αθυμούμενε επί τον χωρισμό, ως μαθητέ του Χριστού, μετά την ένδοξον ανάληψη αυτού. Αναλογιζόμεθα ανθρωπίνως, ότι όντως μέγα και φοβερό το του θανάτου μυστήριο. Διερωτώμεθα πώς διασπάται η αρμονικότητα της συμφυλία ψυχής και σώματος, πώς η ψυχή βιαίως χωρίζεται του σώματος, πώς ο άνθρωπος για της παρακοής και της πτώσεως επέφερνε σε αυτόν τον θάνατον και ύπουσε παρά του δημιουργού και πλάστου του το γη ή και εις γη να πελεύσει. Στα ερωτήματα ταύτα του ανθρωπίνου προβληματισμού έρχεται ως απάντηση στο πρόσωπο, η διδασκαλία και το έργο
αυτού του Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Το γεγονός ότι συγκαταβαίνουν ο Θεός στο γένος ημών, εισπλαχνίστε ημάς και Χριστό, το μονογενή Υιό και λόγω αυτού, ομοιώνει προς ημάς τους ανθρώπους. Προσέλαβε εν την ανθρωπίση, την ανθρωπίνη φύση και σάρκα ημών, και δια του Σταυρού και της Αναστάσεως αυτού, ανέσαιρεν ημάς από του άνδρου και χαρίσε το ημίν την εν ουρανής και παρ' αυτό αιώνιον ζωήν και ανάπαυση. Η αλήθεια αυτή απεκαλύφθη στους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους του Χριστού, ούτε κατεστάθησαν αυτόπτε και αυτοί που οι μάρτυρες, όχι μόνο της διδασκαλίας του Χριστού, αλλά και αυτού του θεανθρωπίνου προσώπου αυτού, είδαν και ψηλάφισαν αυτόν εν διελπηγείου ζωή και θεραπευτική και λυτρωτική δράση αυτού, αλλά και την αναστασίμου, ετέρα μορφή αυτού. Η πίστης εις τη σώζουσαν αλήθεια ταύτην αποτελεί παραμυθία, ελπίδα και δύναμη προς αψήφιση του φόβου του θανάτου και δι' και αυτού του μαρτυρικού. Η ανανθρώπισης, η σταύρωσης και η ανάσταση του Χριστού συγκροτούν, συγκρατούν και συνέχουν όλων το σώμα της Εκκλησίας. Την πίστη ταύτην είναι κορπούθη και ο αγαπητός, πολιός και σεβαστός εκλοιπών αδελφός Σιμών Αρχιμανδίτης Θεοδόρητος, καθότι ούτως επ' νεαράς ηλικίας εχειροθετήθη μοναχός εις την Ιερά Μονή Τροοδητής της Εκκλησίας της Κύπρου. Εκτάφτης ήρθε για θεραπεία της επισφαλούς υγείας των οφθαλμών αυτού εις το ενωρινή Ισραηλινό νοσοκομείο Χατάσα. Εις το εξής, την προτροπή του γέροντος αυτού, γερομονάχου Παγκρατίου, τον οποίον Ιαν Ιβλαβήτο εζήτησε και νετάχθη εις την αγιοταφητική νημών αδελφότητα λίγων μετά το έτος 1967. Τάχτη διεικόνησης στις διαφόρους διακονίας, με τα ζήλου και αφοσιώσεως, υπερβαίνοντα δυσκολίας της υγείας αυτού. Ως παιδονόμος στην Πατριαρχική Σχολή, ως επιμέρους στην Ιερά Μονή της Μεγάλης Παναγίας επί έτη, ως μέλος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, διοριστής υπό της αυτού Θεοτάτης Μακαριότητος του Πατρός Σιμών και Πατριάρχου Ιεροσολύμου κυρίου Θεοφύρου, κυρίως δε ως ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Σημειών του Θεοδόπης Καταμόνας, συνεχώς και αδιακόπτως από το έτος 1979. Την Μονή ταύτην και των ναών αυτής διατήρησε ως λειτουργικό κέντρο της εγκαταμόνας ελληνικής κοινότητας των Ιεροσολύμων, ως ήτο ανέκαθεν και ως προσκυνηματικό κέντρο για τους αφυπνουμένους εκ των Ορθοδόξων χωρών προσκυνητάς. Επροστάτευσε δε αυτήν εκ των έξωθεν υπογλυκών των αυτήν λόγω της ιστορικής θέσεως αυτής. Αξιοποιών ευσυνειδήτως τα δωρεάς των προσκυνητών, μη παραλείπων εν ταυτό να ελεεί τους δεωμένους, ανεκαίνισε τον ναό αυτής και ενεπλούτησε τα αγιογραφίας αυτού. Πολλάς δε επετέλεσε εξωτερικάς επισκευάς προς συντήρηση και καλοπισμών αυτής. Χάρη στην επιμονή και τα συνεργείας αυτού, το Πατριαρχείο κατόρθωσε το δισκατόρθωτον, την απόκτηση δρονότη τεμαχίου Λιψάνου του Αγίου Σημειών του Θεοδόχου, παρά της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας της Κροατίας το έτος 2010, φυλασσομένου ως θησαυρού της Μονής, της ανακομιδής αυτού εορταζομένης την 25η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Επί τα αγαθά έργα της ζωής αυτού ταύτα, επί το έντυπον και ενάρετον μοναχικών και ιερατικών ήθος αυτού και επί την αγώγιστον υπομονή και καρτερίαν αυτού εις τας επί πολλά έτη δοκιμασίας της υγείας αυτού και επί την μέρημαν αυτού διεβδομαδιαία Θεία Λειτουργία εν τη Μονή και Θεία Κοινωνία υπ' αυτού κλινήρου όντως παρακαλούμε τον Φιλάνθρωπο Θεόν ημών όπως επίδει και συγχωρήσει αυτό η τεσσάνθρωπος επουσίως ή απουσίως ήμαρτε και κατετάξει την ψυχήν αυτού εν χώρα ζώντων με τα οσίων και δικαίων εν απολαύσει και αγαλιάσει του ηλαρίου της ηλίου δόξης αυτού αποδίδων αυτό τον της δικαιοσύνης Στέφανο όν αποδώσει βάση της ηλαπικός στην επιφάνεια αυτού ο Κύριος, αιωνία αυτού.
Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, λέσουν ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, λέσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την και Αίγιος Θεός, να μην Παναγία Τριάς, λέσουν ημάς. Κύριε Λάσσα, με τη αισθημότητα της χώρας, μη σημείν Άγιε Χριστή και οι ασθενείες μόνο εκ του ορματός, Κύριε λέσου και λέσου και λέσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την και Αίγιος και στους αιώνας των αναμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, θεύ το όνομά σου, θεύ το βασιλείας σου, και θεύ θέλημά σου, όσον άρχον και της γης των άρχων, τρεπιούς, οδός ημίς σήμερον. Και άφησε με τα φλήματα ημών όσου και εμείς αφήνουμε στους φλέτες μου και εμείς ενέχεις εμάς πειρασμόν λαρίς εμάς από ό,τι πονηρού. Χριστός Κύριε Βασιλεία, Κύριος και δόξα Πατρός μου και Υιός προς τον αιώνα. Αμήν με τα πνευμάτων δικαίωτε τελειωμένων
την ψυχή του δούλου σου σώτερ ανάπαυσον. Φυλάσσον αυτήν εις την μακαρία ζωή την πάση φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται. Αναδόρου σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Όσα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδει, και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και την ψυχή του δούλου σου σώτερ ανάπαυσο και νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημών η Αγνή Άκραντος Παρθένος, η Θεώνας Πόρος Κύσσασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε την ψυχή του δούλου σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος ιδεόμεθά σου πάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και ιδεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απάψεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού Θεοδωρήτου Ιερομονάχου και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό πάπλη μέλη με ακούσιονται και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ως Κύριος ο Θεός τάξη τη ψυχή εφού εν θα οι δίκοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφηση των αμαρτιών αυτού, παρά Χριστότα τον Άντο Βασιλή και στο ημώνα της σώμεθα, του Κυρίου δεηθώμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, που τον θάνατο καταπατήσας, τον διάβολο καταργήσας, και ζωήν τον κόσμο ρησάβρος αυτός, Κύριε ανάπαυσον και συσβηχήν, του κυκλημένου δούλου σου Θεοδωρή, του Ιερομονάχου αδερφού και εσύ του Ιερομένου ημίν. Και τάξουν αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύχνος. Εν θα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στραγμός, παναμάρτημα το παραπτύ προθέν, εν λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός η πλάστος το συγχώρησον, ότι ο και στην άνθρωπος οσίστε και εν θα αμαρτής, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίες υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κύριε δεηθώμε. Εσύ η Ανάσταση, ζωή και ανάπαυση, με δούλους Θεοδωρήτου Ιερομονάχου Θεοθεσμός. Και εσύ δόξα να παίρνουν αυτούς Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι, νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός και ευχαριστούμε δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα. Όχι νεκρών και ζώντων και λέξου κυριολέξου κυριολέξου και αναστάσετε ο Χριστός εντός ο σμόν τες πρεσδίες που αναπλά και πανόμων για τον τρόπο. Δυνάμει του τιμή και ζώο που θα βγουν τη χάρη του Παναγίου και ζώο του Φτάβου. Του Αγίου και Δικαίου Τετραημέρου, φίλου αυτού Λαζάρου και πάντων των Αγίων. Την ψυχήν το εξημών μεταστάντος του λόγου αυτού, Θεοδωρή του Ιερομονάχου, εσκηνέζει και ορτάξει, εν κόλπης Αβραάμ, Ισάκ και εκόμα να πάψε, και με τα δικαίων συναριθμίσε, κοιμάζεται λέγεσαι και σώσε, ως αγαθός και πλάθος και ρεμεθός. Αιωνίες
ελάχιστη.